Γεια σα, φίλε και φίλοι. Καλώ ήρθατε στο δεύτερο τεύχο όπου θα φτιάξουμε μαζί τη μυθική πανοπλία του Τόνι Στάρκ, όπω μα το γράφει πάνω. Άλλωστε, μιλάμε για την Mark 3. Την πρώτη στολή όπου πήρε και αυτά τα χρώματα του Άιρον, όπω την ξέρουμε, δεν είναι η πρώτη που έφτιαξε. Η πρώτη ήταν το Τόμαρκ, ένα που εκεί μέσα στι πηγέ. Η δεύτερη ήταν εκείνη η Ασημένια, που η σημαίνει εκείνη ήταν πάντων σαν πιο νίκελ που ήταν, που ήταν πάρα πολύ όμορφη και θα μπορούσαμε να βάψουμε ένα κεφάλι στα χρώματά τη. Γι' αυτό πήρα και σπέρ κεφάλια. Άλλωστε, αν κάποιο μπορεί να με βοηθήσει, με βαφέ αυτά, θέλω να βάψω ένα κεφάλι στα χρώματα του Γουόρμα Σιν, ένα σε εκείνο. Ε, γενικά θέλω να κάνω πραγματάκια με τα κεφάλια. Γενικά έχει γίνει και αρκετό δώρο με το πρώτο τέφο, ειδικά όπου ήταν μόλι τα 2 ευρώ το κεφάλι και ήταν έφο. Να πούμε ότι εντάξει, όχι, okay, πλέον σιγά σιγά πάμε να το συλλέξουμε γενικά. Εντάξει, τα πάμε και στο πρώτο τέφο. Να τα ξαναπώ λίγο γιατί είδα αρκετοί ότι έχουν α πούμε. Σκέφτονται μήπω κοπεί το τεύχο ή όλα αυτά, μήπω κοπεί στη μέση αυτά. Παιδάκια να πω ότι το Lancer βγήκε το αγωνιστικό που εντάξει τώρα πόσο κοινό να έχει, Οκ, okay, εκείνο είναι τη Ασέτ να μου πείτε. Ε, εντάξει, αλλά πάλι από τον ίδιο Έλληνα διανομέα νομίζω είναι και έχει φτάσει στο τέφο 69. Σε λίγο θα ολοκληρωθεί, τρέχει ήδη εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν θα συνεχιστεί ο Άιρομαν όπου έχει μεγάλο κοινό. Είναι ο Άιρομαν, έχουμε τόσο και ήδη αρκετά άτομα. Ξεκινήσαμε, έχουμε φτιάξει και μια ομάδα στο Facebook. Η Άιρομαν δεν Έχω το link από κάτω να μπείτε. Να μαζευτούμε να γίνουμε μια ελληνική κοινότητα δυνατή όπου να συζητάμε, να βλέπουμε λίγο πολύ μαζί κάθε τέφο και όλα αυτά. Να ανταλλάσσουμε ιδέε, τι μπορούμε να κάνουμε και αυτά. Ήδη είμαστε καμιά άτομα και θέλω να το στηρίξετε και αυτό και το πρώτο βίντεο το στηρίξετε πάρα πολύ και μ' άρεσε. Όλα θα γίνουν τέτοιο. Ο, τώρα, εντάξει, σιγά σιγά δεν ξέρω αν πρέπει ακόμα να λέμε αν αξίζει, αν δεν αξίζει. Δεν φοβάμαι τόσο στο ότι θα κοπεί. Μετά το αν αξίζει, παιδάκια, εμεί είναι μια φιγούρα, είναι ένα γαλματίδιο, φιγούρα μάλλον, εντάξει. Γιατί έχει αρθρώσει όπου θα βγει ένα προ τρία, θα βγει 60 εκατοστά και με τη βάση μπορεί να βγει και ακόμα πιο ψηλή. Μπορεί 60 εκατοστά να είναι το καθαρό μέγεθο τη στολή. Μιλάμε για ένα προ τρία. Αυτή η φιγούρα γαλματίδιο, αν ήταν από μια εταιρεία, α πούμε, βλέπε site show, Prime XM Studios ή ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, θα πήγαινε πολύ πιο παραπάνω. Ή θα βγει ένα και βάλει αν είχε τη στάμπα του. Εντάξει, λοιπόν, ίσω και να έχει καλύτερη δουλειά, αλλά οκ okay. να πούμε ότι τώρα εδώ. Ε, στο GP Publishing, το site κάτω θα έχω και από εκεί link όπου βάλανε και μια συνδρομή. Εντάξει, δεν με σε μένα και τόσο πολύ. Γιατί είχε, α πούμε, σε βάζει να προπληρώσει κάποια τέφη. Και αν του κατάλαβα σωστά, θα σου τα στείλει αφού ολοκληρωθούν. Δηλαδή, πα ότι αγοράζει τα πρώτα 10 τεύχη θα έχει την πρώτη παραλαβή αφού ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 τεύχη στο περίπτωρα όπου είναι ανά δύο εβδομάδε το τεύχο, θα αργήσει η πρώτη του παραλαβή. Οπότε δεν, με συμφέρει, δεν, μου άρεσε εμένα τόσο πολύ ας πούμε, για να το κάνω εγώ. Αν κάποιο άλλο δεν θέλει να έχει αυτό με τα περίπτερα, πάνε έλα και αυτά, θα δώσει κάποια ψηλά παραπάνω για τα μεταφορικά και θα το κάνει έτσι. Θα περιμένει ας πούμε, μέχρι να τελειώσει να του έρθουν τα πρώτα δεκατεύχη και πάει λέγοντα. Αυτά λίγο πολύ, α μην πολυλογούμε άλλο. Έχουμε εδώ το δεύτερο τεύχο, ακόμα είναι στα 599. Από το τρίτο τεύχο και μετά ξεκινάει η κανονική του τιμή, όπου είναι 999. Θα είναι 100 τεύχοι, θα δώσουν αρκετά πράγματα. Θα βγει τούμπαν η στολή. Εδώ έχουμε τα κομμάτια τη αριστερή μπότα, λίγο έτσι το φυλάδιο ξέρω εγώ. οκ, που... okay, Στο επόμενο έχουμε τα εξαρτήματα του δεξιού γαντιού Ωραίο, εντάξει είναι και τα πρώτα τεύχη, και στο τέταρτο νομίζω έχει τον αντιδραστήρα, το reactor, α πούμε, στο κέντρο του εδώ που έχει τον arc reactor. Τα πρώτα τεύχη είναι τούμπανα. Τώρα ίσω λίγο πιο μετά αρχίζουμε να παραλαμβάνουμε πιο μικρά κομμάτια. Αν και έχει αρκετό. είναι πολύ περίπλοκο το όλο στήσιμο του. Έχει αρκετά κομμάτια και του παίρνει κάθε φορά να δίνουν αρκετά πράγματα. Γιατί το φτιάχνει και από μέσα και αυτά έχει ωραία λεπτομέρεια. Πριν ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε, θα τα φτιάξουμε όλα όπω έχουμε πει μαζί. Θα τα βλέπουμε μαζί όλα τα τεύχη. Θα τα στείλουμε μαζί. Σε περίπτωση που κάποιο χρειάζεται οτιδήποτε, κάποια βοήθεια, αυτά εννοείται μου λέει. Αν και ούτω ή άλλω, εντάξει, μαζί το ανακαλύπτουμε. Είπα να φέρω, πώ το λένε, επειδή τις πρώτες, το πρώτο τεύχος οι βίδε ήταν λίγο ζόρικε. Είπα να φέρω λαδάκι, δεν έφερα γιατί από ό,τι διάβασα κάποιοι που ήδη το παραλάβανε. Όπα, είπαν ότι είναι εύκολο. Έχουμε τρει μπαταρίε. Τι για ρεζέρβα. Οκ, okay, μας μα στείλανε και μπαταρίε έξτρα. Έλα ρε, εσύ είναι ωραίοι. Αυτά είναι τα ωραία να πούμε. Εντάξει, αυτό λογικά είναι το μπροστά φυλάδιο για να κάθεται έτσι ωραία με το εξώφυλλο. Και εδώ είναι το actual τεύχο μα. Το δεύτερο, το περιοδικάκι μα όπου μέσα εδώ θα έχει τις οδηγίες, θέλω να πιστεύω μια βολτίτσα, συναρμολόγηση, μπλα 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 τι έχουμε εδώ, έλα ρε αυτά είναι ωραία σκηνικά μας, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία σκηνικά τώρα το πλάνο δεν μας βοηθάει και ιδιαίτερα να δούμε αυτό, αλλά οκ okay. και θα το κάνω και ακόμα πιο κοντινό για να συναρμολογήσουμε μαζί οι οδηγίε όπου θα μα χρειαστούν για να βλέπετε μαζί μου την όλη φάση στην γιατί Δίδω στο κεφάλι κάποιοι ζωρίστηκαν και γενικά το κεφάλι και εμένα με ζόρισε ο Διακόπης. Τρία κεφάλια έφτιαξα. Το ένα έκατσε καλά, ο Διακόπτη έκατσε κατευθείαν. Τα άλλα δύο ήθελαν λίγο πέδημα εκεί με τι επαφέ. Τα διέλυσα και τα ξανά Λύσιμο δέσιμο να πούμε. Λύση η αρμολόγηση κάναμε. Ωρό και κάτι εδώ για το Spider μα λέει και αυτά. Έχει και φάξ για το comics και τέτοια. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο Μαρκ. Ωραίο. ωραίο. πάρα πολύ ωραίο. Από εδώ κατάμε τι έχουμε. Ω, oh, Tales of Suspense. Εδώ νομίζω ήταν η πρώτη εμφάνιση. Έχω αυτό το θυμάμαι από ένα pop που έχω τη πρώτη στολή του άρμα και είχε αυτό το εξώφυλλο πίσω. Εδώ πρέπει να είναι και η πρώτη εμφάνιση. Λοιπόν, πάμε και στο σημείο όπου είναι οι οδηγίε. Μ' αρέσει γιατί και η μπότα βγαίνει μεγάλη. Εδώ νομίζω είναι η αριστερή μπότα. Όπω είπαμε, και η μπότα βγαίνει μεγάλη. Έχει αρκετό φτιάξιμο. Τι οδηγίε τι κρατάω εδώ να τι έχω στο πλάι. Λίγο να δούμε τα κομμάτια. Τα έχουν δικαλή κόλλα εσεί. Εδώ βλέπω μαγνητάκι, βλέπω πάλι διακοπτάκι οπότε θα έχει φω. Αυτό που και αυτό έχει ονομασία. Φαντάζομαι ότι το έθιμα που έχουν στα φώτα και αυτά για να βγαίνει το φω πιο όμαλα, να μην φαίνεται μόνο η λάμπα να φωτίζει αυτό. Και αυτό έχει δική ονομασία. Έθιμα, θα τη γράψω από κάτω. Εκτό και αν το θυμηθώ μέχρι την ώρα. Η μπότα και αυτά. Πάρα πολύ ωραίο και φαίνεται βαρύ πράγμα. Οπότε σιγά σιγά νομίζω μπορούμε να τα ανοίξουμε να ξεκινήσουμε την συναρμολόγησή του. Και εδώ ακόμα τα ανοίγω προσεκτικά. Αν και δεν νομίζω να μας χρειαστεί αυτό γιατί εντάξει δεν θα χωρέσει αυτή να την αποθηκεύεις πίσω αλλά έτσι εγώ είμαι λίγο ψυχαναγκαστικός κρατάω λίγο ψυχαναγκαστικός λίγο τέλος πάντων κρατάω μέχρι και αυτά τι κάναμε εκεί κάναμε λίγο ζημιά <Ρι> αλλά δεν πειράζει λίγο τα ανακατέψαμε εδώ αλλά κανένα θέμα θα τα βρούμε που είναι τι λοιπόν τι έχουμε έρθει εδώ Α, αυτά πρέπει να είναι εκεί στο πλάι. Όχι, είναι μαγνητέ. Αυτά πλαστικά στην αρχή έτσι φάνηκε. Αυτά πρέπει να είναι στο πλάι που μπαίνουν εκεί στην πότα. Τα εξαρτήματα λίγο πολύ είναι αυτά. Βιδάκια έχουμε πάλι σπέρ. Παιδάκια, μην, μην τρομάζετε. Ξέρετε τι, αν περίσπασαν κάποια βιδάκια αυτά. Βάζουν σπέρ βιδάκια και είναι καλό αυτό. Σε περίπτωση που χάσει κάποιο κάποιο ή ό,τι γίνεται τέλο πάντων, οτιδήποτε έχετε έξτρα βιδάκια. Αυτά πάμε λίγο πιο κοντινό πλάνο να ξεκινήσουμε στην αρμολόγηση. Και αυτό μπορεί λίγο να πάει στην άκρη γιατί κάπου εδώ πιστεύω θα δουλεύουμε εμεί. Εδώ νομίζω αυτό μπορεί να έρθει και να μα Κοιτάει η μας συντροφεύει εδώ Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο κομμάτι που νομίζω είναι αυτό το μεγάλο Μέσα κάπου έτσι είναι γενικά τα Diecast ε, Εντάξει, τώρα εδώ λογικά έχει περάσει Prime πρώτα πριν γίνει αυτή η πάρα πολύ ωραία βαφή Μεταλλική, πάρα πολύ ωραία βαφή Παιδάκια το βάψιμο είναι άψογο και, Γενικά τα κεφάλια που θέλω να τα βάψω θα με χαλάσουν λίγο Και από ό,τι είδα γιατί θέλω με διαλυτικό και αυτά το, από ένα φίλο που το έφτιαξε στην ομάδα Κώστας ε, να πούμε εδώ με διαλυτικό λίγο έλειωσε το σαγόνι επειδή είναι πλαστικό Οπότε θα δούμε πώ θα το κάνουμε. Προτείνετε μου ό,τι έχετε εννοείται να μου προτείνετε με επαφέ και τέτοια. Αλλά θα δούμε πώ θα γίνει. Τι λοιπόν, ξεκινάμε. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό. Α, εδώ φαντάζομαι αυτό θα είναι όπου αργότερα θα το συνδέσουμε με την υπόλοιπη στολή. Ένα ε, σύνδεσμο ή άρθρο ξέρω εγώ. Οκ, okay. λοιπόν. Και πώ το βάζει τώρα αυτό. Πιστεύω ότι όπω και αν το βάλουμε θα είναι το ίδιο. Ναι, ναι είναι αυτό εδώ. Εδώ θα τον ε, ας πούμε εδώ Οκ, okay, θα έχει μια αλφα άρθρωση Θα πηγαίνει μόνο αριστερά δεξιά Αλλά είναι αρκετή Μας φτάνει Μας δείχνει και στο Στη φωτογραφία πως θα μπαίνει Αυτή τη φορά έχουμε το τσιμπιδάκι μας Από την τάμια, Όπου θα μας βοηθήσει λίγο παραπάνω Γιατί εντάξει δεν έχω και τα πιο λεπτά χεράκια Τώρα τι δεν έβαλα σωστά Δεν έβαλα εγώ κάτι σωστά Ή αυτό ναι, όχι, κοιτάξει, δεν είναι ότι θα κουμπώσει πιο καλά. Λογικά, μόλι βάλουμε τα βιδάκια, θα κάτσει το κρατάσαι εδώ. Τι βιδάκια θέλει να βάλουμε, 2EM, EM. πάμε πάλι με τα βιδάκια μα. Τι έχουμε, CM και τα EM είναι εδώ. Το πρώτο, στο πρώτο τρέφο μα ζόρισαν λίγο τα βιδάκια. Εδώ είδα ότι μπήκαν πιο εύκολα. Οπότε πιστεύω να μην μα ζορίσουν τόσο. Και πόσα θέλει, 4, Οκ. Okay για να πιάνει καλά εκείνο, εντάξει, λογικό. Γιατί όχι. Πάντα λίγο με ζορίζουν αυτά τα μικρά σακουλάκια να τα ανοίξω και είναι τα μόνα EM που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτόν. Δεν ξέρω. Γιατί βλέπω τέσσερα βάλαμε ήδη και περισσεύει μόνο ένα. Οπότε πες να είναι τα μοναδικά EM σε αυτό το βήμα που θα χρησιμοποιήσουμε. Θα δούμε. Λοιπόν, Τώρα, το μαγνητικό μας κατσαβίδιο που μας έδινε στο πρώτο τεύχος και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αυτά τα EM αν δεν κάνω λάθος ήταν που μαζόρισαν και στο πρώτο. Γενικά όταν σφίγετε βίδες θα έχετε τον νου σας ότι δεν θα σφίγετε πρώτα τη μία πάρα πολύ και μετά τις άλλες. Λίγο σιγά σιγά για να κάτσει η ίσια γιατί κάποιοι δεν είχαν αυτό το θέμα. Σφίξαν ας πούμε από τη μία μεριά μόνο και μετά έκατσε λίγο στραβά και έπρεπε ε, να ξεβιδώσουν να κάνουν. Και ξανά από την αρχή. Η πρώτη φαίνεται να πιασε. Δηλαδή τι βάζετε και τι τέσσερι να πιάσουν και τι φύγετε μετά σταδιακά την κάθε βίδα. Όχι τη μία μόνο. Γιατί θα κάτσει σε εκείνο το σημείο και μετά στο άλλο μπορεί να κάτσει στραβά. Ναι, εδώ, φαίνονται, εδώ φαίνεται να πιάνουν πιο καλά. Εδώ φαίνεται να πιάνουν πιο άμεσα και πιο γρήγορα. Θα δούμε πιο άμεσα και πιο γρήγορα, ναι. Οκ, okay, και αφού φάνηκε, αφού φαίνεται να πιάσανε και οι τέσσερι, μπορούμε νομίζω να τι φίξουμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τι καραγάρετε, μην σπάσετε καμιά βίδα ή μην κλωτσίσετε τα πάσα έτσι και αυτά. Μετά θα έχει θέμα. Τώρα κατευθείαν, μόλι μπήκε και έσφιξε αυτό, έσφιξε κατευθείαν γι' αυτό. Βλέπετε, δηλαδή δεν είναι όπω ήταν. Κατευθείαν αυτό έσφιξε όπου άμα το χαλαρώσω κι άλλο, μη σα πω, αυτό θα κουνιέται ακόμα πιο εύκολα. Δεν χρειάζεται, τώρα νομίζω είναι κομπλέ έτσι. Δεν χρειάζεται να παίζουν και αρθρώ, γιατί σιγά, σιγά με τον καιρό που να χαλαρώσει κιόλα. Όχι τα βιδάκια πιο πολύ μέσα το πλαστικό Λοιπόν και το επόμενο κομμάτι πάμε στον διακόπτη ε, νωρίς νωρίς Και αν και βλέπω ότι αυτή τη φορά έχουμε πιο εύκολο δηλαδή λογικά κατευθείαν Ναι Α, αυτό είναι διακοπτάκι το πατάς κατευθείαν και ανάβει Λοιπόν όμως τώρα εδώ πως θα το βάλουμε Α, Έρχεσαι περνά το κουμπάκι από εκεί okay. Οκ Όπου θέλω να δω ακριβώς πως Φαντάζομαι ότι όπω είναι εδώ, αν και στι οδηγίε, ειδικά στην αρχή, δεν το δείχνει ακριβώ έτσι. Μετά στο δεύτερο βήμα, φαίνεται πιο πολύ έτσι. Εδώ, αυτό που έχει είναι για να χωρίζει τα καλώδια. Οπότε θα δοκιμάσω εγώ να το βάλω έτσι από εδώ. Αλλά θέλω να δω αν πιάνει καλά, ή αν κάθεται πιο καλά με κάποιο τρόπο. Όχι, δεν είναι ότι θα κάτσει πιο καλά με κάποιο τρόπο. Απλά θα μπει. Okay, αυτό είναι που θα μπει στην πότα μετά και αυτό το κομμάτι εκεί Οκ okay, λοιπόν τώρα ας βάλουμε όμως πρώτα αυτό όπου θέλει να το έχει εκεί να το κρατάς λίγο ή να το βάλουμε από εδώ μεριά εσείς. Ναι νομίζω έτσι έκατσε καλύτερα απλά για να μην φεύγει ας το κρατήσουμε εκεί και αυτός όπως θα έρθει πάνω εκεί και θα βιδώσει θα κρατάει πιστεύω και το άλλο Α! Εδώ. Ναι. Βλέπετε καθώ θα έρθει αυτό, θα βιδωθεί. Αφού είναι το κομμάτι που έχει μπαταρία, θα βιδωθεί εδώ. Αυτό το κομμάτι κρατάει και τον διακόπτη στη θέση του. Έχει ένα. Τώρα δεν ξέρω πώ μπορεί να φανεί εδώ με τα φώτα. Αυτό το κομμάτι πλαστικό το κόκκινο έρχεται και κρατάει τον διακόπτη στη θέση του εδώ για να μην παίζει. Οκ, okay, απλά πρέπει να το κρατήσουμε τώρα σταθερά για να βάλουμε το βιδάκι εκεί. Τι βιδάκι μα θέλει να βάλουμε? Που είναι AM, μα θέλει. Ναι, έπρεπε να το ανοίξουμε το βιδάκι που oh, έχει. Χαζουμάρα. Γιατί τώρα καλά το στήσαμε εδώ. Αλλά τώρα το βιδάκι εδώ τι κάνουμε. Θα χάσουμε το τέτοιο. Οκ, okay, το αφήνω και το ξανακάνουμε. Δαυαριέ. Για αυτόν ακριβώ το λόγο πρέπει, α πούμε, πρώτα να βρείτε το βιδάκι που θέλει το κάθε βήμα. Για να μην φτάσει στο σημείο να το έχει εδώ να το κρατά. να είσαι σχεδόν έτοιμο. Να το σφίξει και μετά να πρέπει να το. Όχι ότι είναι κάτι δύσκολο να πει ότι κάναμε το σπουδαίο έργο να πούμε. Αλλά... Να λέμε τώρα. Και εδώ ήθελε AM δίδακι. Οπότε τώρα πρέπει να πιάσει. Μέσα εδώ σε παρακαλώ. Ναι, και νομίζω έπιασε. Οπότε το σφίγγουμε και λίγο. Βλέπετε εδώ αυτό το σημείο όπου και με το πλαστικό που σα είπα πριν κρατάει τον διακόπτη εκεί. Οπότε α δοκιμάσω να το σφίξω λίγο. Θέλω να πιστεύω ότι έπιασε καλά. Πάλι όπω είπα, δεν χρειάζεται το τρελό σφίξιμο. Μην κλωτσίσετε καμιά βίδα ή σπάσετε κανένα πλαστικό και λίγο φτάνει. Γιατί εδώ εντάξει, πλαστικό βιδώνει όπου οκ. Okay, θα είναι κομπλέ. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάτσει πιο ήσυχα. όχι, βρίσκει εκεί. Όχι, εντάξει, έτσι κάθεται. Κομπλέ είναι. Έλα, ρε, εσείς. Ωραία, λοιπόν, το αφήνουμε και αυτό το κομμάτι. Τι έχουμε τώρα. Α, τελειώνουμε αυτό πιάνουμε το μεγάλο όπου δεν θέλω να το ρατζουνίσω οπότε πιάστο κάπω έτσι έχουμε αυτό από κάτω ναι, εδώ είναι ο, ο πάτος όλος πάντων το παπούτσιο που θα φωτίζει και όλα στις μπότας πρέπει να πιάσουμε και το αυτό που όπως είπα δεν θυμάμαι πώς το λέγανε αλλά και αυτό έχει δική ονομασία. δεν ξέρω τώρα όπου πιάμε για να το βάλουμε με φαίνεται πιο καθαρό τα mm, δούμε ε, νομίζω έτσι ή όχι ναι εδώ. Τσακ. Να έρθει να κουμπώσει αυτό. Τι Θα γράψω. Θα το γράψω από κάτω πώ λέγεται αυτό. Γιατί έχει, ότι έχει ονομασία έχει. Α! Έλα ρε. Και εδώ λογικά μετά θα βάλουν μέσα το LED για να φωτίζει το άσπρο. Γι' αυτό πρέπει να είναι αυτό. Ναι, ωραία. Τι βιδάκια τώρα θέλω όμω εδώ. 2 AM. Τα ίδια βιδάκια είναι αυτά που βάζεις συνήθως όταν έχει να κάνει με πλαστικό όταν βιδώνεις πλαστικό σε μέταλλο Δεν ξέρω τώρα τη διαφορά, ε, δεν νομίζω να έχουν και τρελή διαφορά αλλά λέμε τώρα το ένα μας έφυγε λίγο κάτω αλλά δεν πειράζει Έλα ρε, εδώ Ω παιδάκι εντάξει αυτή τη φορά οι δίδε είναι αληφοί εντάξει κάθονται κατευθείαν και πολύ το γουστάρω αυτό γιατί το κεφάλι λίγο μαζόρισαν κάποιοι είπαν ότι δεν είχαν βόλτες αυτά δεν ξέρω εγώ δεν το παρατήρησα να σας πω την αλήθεια σε κανένα κεφάλι αλλά λογικά για να δω αν κάποιοι και να ζόρετε θα δώσω πολύ λογικά δεν είχαν πάσα και αν ανοίγαμε εμεί. δεν είχε πάσα ή βόλτες το ίδιο όπως θέλει να το πει ο καθένας και αυτές εντάξει όχι την μπαίνουν, μπαίνουν. Οκ, okay, και αφού το σφίξετε και αυτό καλά, ερχόμαστε μετά και το συνδέουμε λογικά, βάζουμε εδώ το λεντάκι μας από πως θα μπει αυτό τώρα λογικά, φαίνεται να μου πείτε, έτσι θα είναι οπότε έρχεσαι, βάζεις μέσα καλά το λεντάκι όπου δεν ξέρω αν έχει κάποια ειδική τέτοια, ή αν κουμπώσει πάνω α, α όχι, ναι ναι ναι, είναι ακριβώ υπολογισμένο για να κουμπώσει καλά, το κρατάει βλέπετε, δεν ότι παίζει κι αυτά οκ, okay, ωραίο, τώρα κάπω αυτά να προστατέψουμε να μην τα κόψετε, απλά το βάζετε μέσα εδώ τώρα αυτά λίγο δεν θέλω να κόψουμε τα καλώδια ή κάτι τέτοιο αυτό θα μπω θα τα εκεί μετά θα το διδώσουμε λογικά εδώ και μια ακόμα βίδα, ναι, οκ okay. απλά να κοιτάξτε να ξεχωρίσετε αυτό, να μην έχετε καλώδια μπροστά σε αυτό ή σε εκείνο σε εκείνο δεν νομίζω να πάει καλώδιο αλλά τώρα σε αυτό μπορεί και να πάει οπότε λίγο θα βάλω το κάπως εδώ για να μα καθαρίσει εκεί την τέτοια πάλι εκεί έλα ρε σε περίπτωση που ζωρήσει αυτό, εδώ ήταν που έβρισκε, δηλαδή λίγο τσαλακώσει αυτό το καλώδιο. Θέλω να πιστεύω θα ανάψει, δεν νομίζω να έχει κάποιο θέμα. Και προσεκτικά πάλι πάμε να κάνουμε και άλλη απόπειρα. Απλά όλα τα καλώδια θέλουν να είναι μέσα, να μην δαγκώσουμε, να μην αφήσουμε κάποιο έξω. Εδώ, αυτά θέλω να πιστεύω ότι είναι για τα καλώδια. Βλέπετε αυτά τα κενά που έχει αυτές τι γραμμέ. Και τώρα νομίζω μπήκε κομπλέ. Τώρα νομίζω έκατσε κομπλέ. Θέλω να πιστεύω δεν πατάμε κάποιο καλώδιο να κόψουμε. Βαριά βαριά δεν θα ανάψει το τέτοιο να μου πείτε. Γιατί βλέπετε εδώ τα καλώδια πώ βγαίνουνε. Οπότε εδώ μέσα αποθηκεύεται το όλο κυκλωματάκι του. Μια χαρά. Τι βίντε θέλουν όμω τώρα μέσα. Πάλι AM θέλει και εδώ. Οκ, okay. και εδώ AM θέλει Πάλι δύο. Τώρα εκεί είναι λίγο θέμα πρέπει να πιάσει και πιστεύω έπιασε ήδη γιατί ξεκίνησε να ζωρίζει σχετικά αν και όπως είπα είναι πολύ πιο εύκολα τα βιδάκια σε σχέση με το πρώτο παιδάκια σε σχέση με το κεφάλι Γεια παρακαλώ έπιασε και αυτό ναι Εντάξει αυτά δεν χρειάζεται να τα σφίξετε και τρελά και προσοχή εδώ μη γρατζουνίστε γιατί είναι μέταλλο Εντάξει από κάτω είναι νομπίτα αλλά όχι okay, όποιος θέλει όταν θέλετε να το δείτε δεν χρειάζεται να το σφίξετε και τρελά πιστεύω γιατί θέλω να δω εδώ αν μας κάτσαν καλά τα καλώδια μέχρι φαίνεται να κάτσαν καλά το θέμα είναι μετά αν θα ανάψει το λεντάκι μας Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα Ου, oh, Αυτό φαίνεται λίγο τρίτη κομμάτι ας πούμε Λοιπόν, θέλουμε δυο από αυτά τα πλαστικάκια και αυτό το κομμάτι όπου αυτά τα πλαστικάκια έρχεσαι και τα βάζεις εδώ απλά θέλει λίγο να τα κρατήσετε εσείς για να έρθει μετά να κάτσει το άλλο σαν το ροδέλες να παίρνει τα κενά είναι αυτό λίγο ας πούμε πείτε ότι αυτά κάνουν τη δουλειά μιας ροδέλας να παίρνει τα κενά για να έρθει να κάτσει αυτό μόλις το δείτε ότι μπήκε σωστά και βλέπετε τρύπα μπορείτε να βάλετε το βιδάκι σας πρέπει να μπει και από τις δυο μεριές σωστά για να βάλετε το βιδάκι α αρέσει αυτό πρέπει να είναι από κάτω Fail. αυτό πρέπει να είναι από κάτω άρα εδώ λέω και εγώ γιατί κάτι δεν με κάθεται καλά τώρα νομίζω είμαστε καλύτερα έλα ναι κάπου εδώ νομίζω και τι βίντεο θέλει, η πι. Ποίες είναι οι πι, αυτέ είναι οι Οπότε από αυτέ έχουμε μόνο δύο. Εντάξει, είχαμε σπέρ στο άλλο, στο πρώτο τέφο, νομίζω. Από αυτήν ή όχι. Μπορεί να κάνω και λάθο. Μπορεί να μην βλέπω καλά. Ή όχι, ρε. Μπήκε. Όχι, νομίζω μπήκε. Έπιασε. Από εδώ τώρα πάλι πρέπει να το κάνει λίγο ίσια. Μόλι δείτε ότι έχετε δει σωστά την τρύπα, μπορείτε κανονικά να το σφίξετε, είναι λίγο πιο τρίκι κομμάτι αυτό αλλά όχι κάτι δύσκολο κάπως εδώ και αφού το σφίξουμε και αυτό τώρα έσφιξε σχετικά καλά δεν παίζει τόσο ας πούμε μόλις σφίξει λίγο καλά προσοχή και αυτές όμως να μην τις κλωτσίσετε. ερχόμαστε και βάζουμε αυτά που είναι μαγνητάκια. Ε και απλά θα έρθει και θα κολλήσει εδώ, έλα ρε Έχει δύο τέτοια εντάξει. Ναι. Και έρχεται και κολλάει εδώ. Και προστατεύει και τη βίδα. Προστατεύει τη βίδα. Βασικά για να μην φαίνεται η βίδα. Εδώ. Και έρχεται και φαίνεται έτσι. Ωραίο. Και έχει και μια. Μπορεί να του δώσει και μια αλφα κλίση, α πούμε. Ωραίο και αυτό. Συνεχίζουμε. Τι άλλο. Α. Βασικά όχι δεν συνεχίζουμε, είμαστε ακόμα εδώ όπου εγώ ετοιμαζόμουν να αλλάξω την ταξί σελίδα έρχεσαι κάτω και βιδώνεις το... πως θα το βγάλουμε τώρα αυτό και δεν θέλω να το ρατζουνίσω δεν θέλω να το ρατζουνίσω το καπάκι εδώ α και θα βιδώσει, έλα εντάξει έλα κομπλέ θα βιδώσει, έλα εδώ Οκ. Okay και ποιε βίδε μα θέλει. Yeah. Πάλι AM θέλουμε εδώ. Οκ, okay, οπότε μπορούμε να βγάλουμε 2 AM ακόμα. Yeah. Όπω είπα, μην καργάρετε. όλες βάλετε για την άλλη, σύξτε λίγο για την άλλη και μετά και τι δύο μαζί. Αλλά όχι, δεν χρειάζεται να τι καργάρετε τελείω και με λίγο την κάνετε τη δουλειά σας. Τώρα ζορίζει παραπάνω. Α, μας βγει και αυτή ρε, στις αυτές, αυτές, δεν ξέρω, δεν μου κάτσαν καλά. Ή, παίζει εγώ να τις απλά. Και θα χρειαστεί να βάλω την άλλη. Οκ, okay, και αυτό θα κάτσει κάπως έτσι. Εδώ αφού το κλείνει κιόλα, εδώ γιατί είναι λίγο σκληρό έτσι, τέλο πάντων. Και εδώ μπορείς να βάλεις την κλίση του, δηλαδή αν θες να στήσεις τον αέρμα ξέρω εγώ κάπως έτσι ξέρω εγώ, ή να έχει και παραπάνω κλίση. Μπορεί να κάνει και παραπάνω κλίση. Ωραίο. Ωραία, τώρα όμω μπορούμε να τα αφήσουμε εδώ λίγο. Έχουμε τώρα το επόμενο βήμα. Κοντεύουμε σχεδόν τελειώσαμε, παιδάκια. Μπαταρία από τι τρει τη σπερ μπαταρίε. Καλό αυτό. Λοιπόν, όπω είπαμε, πάντα η πλακέ μεριά μπαίνει από το. Η θετική τέλο πάντων πλευρά μπαίνει από το τέτοιο. Να κοιτάει το. Να κουμπάει στο. Ε... Ζελατήριο. Ελά, γιατί τώρα, δεν ξέρω καν αν χρειάζεται αυτό, αλλά οκ, okay, μπορεί βαριά βαριά να γρατζουνίσουμε την πότα Όχι, ευτυχώ δεν κάναμε καμιά γρατζουνιά. Και τώρα η ώρα τη αλήθεια. Ναι, <laughs> το είχα ανάγκη να έχω, σας πω την αλήθεια. Οκ, okay. ωραίο. Αφού ανάβει κατευθείαν πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα σχεδόν τελειώσαμε Ναι θέλει το καπάκι από τις μπαταρίες Να βιδώσουμε Έλα ρε Το πιάσαμε Λοιπόν Τι βιδα και τι βιδα θέλει αυτό Η Η πι Οκ okay, αυτό θέλει η πι βίδα Νομίζω είναι έτσι Η πι είπαμε, Κάτσε ρε η πι τι εκτός και αν μας είχε κι άλλες CM Όχι πες να έκανα να ανάβαλα κάπου ε, Αντί για Ω ναι Εκεί έκανα βλακιά, Αυτή τη τι σιπή της έβαλα σε λάθος σημείο Δηλαδή εδώ δεν έπαινα μπουν οι πί. Έπρεπε να μπει αυτή η CM Μισό να τις βγάλω μήπως γίνει καμιά στραβή εδώ σε αυτό το κομμάτι, πριν εδώ έκανα την κάφα, ήθελε CM, όχι IP, Δεν ξέρω τώρα. Παίζει να είδα λάθο κομμάτι τη οδηγία. Εγώ να κάνω βλάκια. Αλλά πιστεύω μπορούμε να το σώσουμε. Να βάλω 2 CM. Γυρνάμε δύο βήματα πίσω. Ναι, αίρεσε. Αυτή είναι πιο μακριά βίδα. Όχι, okay, θα πιάσει. Γιατί άλλε ίσα που πιάνανε. Και λέω τώρα τι γίνεται εδώ. Έκανα βλακία εγώ να είδε. Όποιο δεν έχει μυαλό, λέει έχει πόδια. Μακάρι να είχα μισά του Άιρμαν τα πόδια. Αυτέ είναι και πιο μακριέ. Έλα ρε. Έλα εντάξει, όχι. Άνετα. Το άλλο είναι πολύ μικρό βιδάκι. Αλλά τώρα εδώ παίζει να. Ναι, δεν το έχω καλά. ώστε να δούμε την τρύπα. Εδώ. Ναι, αρέσει. Ω, oh, εντάξει. Έλα ρε και εγώ νόμιζα έκανα Εγώ έγινε βλακία δεν είναι κομπλέ οι βίδες. Ω, βίδε. Όχι εντάξει Δίδε για μαντάρα πες μια χαρά ήταν εσύ έκανες βλακία Λοιπόν γυρίσαμε λίγα βήματα πίσω Αλλά δεν πειράζει Έκανα χαζομάρα Εδώ Θέλω να πιστεύω πως δεν φάγαμε τις βίδες Ή δεν κάναμε Καμιά βλακία Γι' αυτό και πριν που λέγαμε Αυτοί πάντα δίνουν μια σπερ βίδα Βλέπετε τώρα η CM και αυτές ήταν οι IP που έβγαλα από εκεί και είχε δύο IP οπότε η μία ιππή περισσεύει και η άλλη έρχεται και μπαίνει εδώ έλα ρε εσείς έκανα χαζουμάρα, ευτυχώς μικρό το κακό δεν χαλάσαμε τις βίδες ή κάτι τέτοιο εκτός και αν τις χαλάσαμε δεν ξέρω γιατί τώρα εδώ δεν τη βλέπω να μπαίνει ιδιαίτερα θέλει λίγο προσοχή και αυτό είναι λίγο τρίτη κομμάτι, λίγο πιο ίσια για να κάτσει ε, για να κάτσει ίσια και προσοχή να μην το γρατσουνίσετε θέλω να πιστεύω ότι ακόμα τουλάχιστον δεν το γρατζούνισα, αλλά επειδή είναι από εδώ πάνω, για να μην φαίνεται μετά, προσοχή στο να μην το γρατζούνισετε. Δεν ξέρω αν χρειάζεται και το τρελό σφίξιμο. Γιατί, οκ, okay, αυτό είναι το κομμάτι που κρατάει την μπαταρία. Α, ναι, όχι τώρα, τώρα έσυξε καλά. Τώρα έσυξε καλά και έκατσε κομπλέ. Τώρα μπορούμε νομίζω να ξαναβάλουμε αυτά πριν δούμε το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Γιατί πριν εδώ ήταν που έκανα την κάφα με τι βίδε. Λοιπόν, ναι. Και νομίζω το τελευταίο μας κομμάτι εδώ αυτό να μπει και μπαίνει με τον μαγνήτη εδώ. Δηλαδή θα έρθει και θα κολλήσει αυτό πάρα πολύ εύκολα με τον μαγνήτη. Εδώ. Και είναι έτσι. Ναι. Έρχεσαι, το βγάζεις αυτό. Πατάς, ανάβεις. Πώς μου άρεσε που άναψε κατευθείαν το LED ρε εσείς. Ποπο. Πολύ μου άρεσε που άναψε κατευθείαν το LED. Πολύ χάρηκα. Ωραίο και έχει πολύ ωραίο φωτισμό έτσι. Και έρχεσαι, κουμπώνεις μετά αυτό εδώ. Είναι μαγνητικό, δεν έχει κανένα θέμα. Αλλά είναι έτσι φωτογυαλιστερό που δοημίζουν τα χτυλιά. Και η μπότα του αέρωμα νομίζω είναι έτοιμη. Αυτά τα βιδάκια μα περίσσεψαν. Όλα μπορούν να φύγουν σιγά σιγά στην άκρη. Μια φορά ακόμα να θαυμάσουμε την κλίμακα το άμα γιατί παιδάκια μου άρεσε πάρα πολύ. Η όλη φάση των εαυτών δηλαδή. Λίγο παίζει, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, είναι με μαγνήτη Δηλαδή, άμα το κάνει εδώ, μπορεί να του δώσει μέχρι εδώ αυτή την κλίση. Βλέπετε. Ωραίο και πάρα πολύ ωραίο χρώμα και αυτά έλα ρε, και πάρα πολύ χάρη και από ανάγκη κατευθείαν. Εντάξει, αν το πατήσουμε αυτό, όχι δεν το πατάει, δηλαδή να το πατούσαμε λίγο παραπάνω αυτό και να άναβει. Πρέπει να το βγάλεις και να το πατήσεις με το χέρι σου. Έλα ρε, ωραίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Συνεχίζει ο Iron να μεγαλώνει. Βλέπουμε εδώ για άλλη μια φορά την κλίμακά του που εδώ είναι η αριστερή μπότα του και κοιτάξτε πόσο μεγάλη είναι. Και μαζί με το κεφάλι τα πρώτα δύο τεύχη της μυθικής πανοπλίας του Iron Man ακόμα αυτό βλέπετε ακόμα μας ε, παιδεύει αν θέλει λίγο μόλις το κουμπώσω κάτω καλά μετά κάθεται και εδώ πίσω βλέπετε το φωτισμό τους τι λέει ρε, φίλε πάρα πολύ ωραίο πάρα πολύ ωραίο μ' άρεσε πάρα πολύ η μπότα το δεύτερο τεύχος Αυτά. Μείνετε ζωνισμένοι. Όπω είπα, μπείτε στην ομάδα. Αυτά δεν είναι γρατζουνιές, Ωραία, είναι απλά λερώματα. Μπείτε στην ομάδα που είπα στο Facebook. Θα την έχω από κάτω στο link να τα λέμε όλοι μαζί να βρεθούμε εκεί. Να συζητάμε για τη συλλογή. Πώ πάει αυτά. Και μείνετε ζωνισμένοι για τα επόμενα τεύχη του Άρωνα, παιδάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε κι άλλα τεύχη που φτιάχνουμε μαζί τη μυθική πανοπλία του Άρωνα, το Mark 3, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια από εμά.